face to face μαζί σας. Σήμερα καλεσμένο έχουμε τον γνάθοπροσωπικό χειρουργό, τον κύριο Λαγογιάννη. Λαγογιάννης Γεώργιος. Μπερδεύονται λίγο όταν ξεκινάνε και λένε το όνομά σας, έτσι δεν είναι, κύριε Λαγογιάννη? Καλώς ήρθατε στην εκπομπή face to face. Πολλές φορές μου αλλάζουν τον τόνο, με λένε Λαγογιάννη. Όχι, Λαγογιάννης λοιπόν Γεώργιος. Η καταγωγή σας από πού είναι? Είναι από το Ηράκλειο Κρήτης. Μάλιστα. Α, κριτικάτσι. Μια χαρά. Οπότε επειδή μας βλέπουν και σε κριτικά κανάλια και όχι μόνο σε όλη την Ελλάδα, θα σας δουν όλοι σας οι φίλοι και συγγενείς. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε με την ειδικότητά σας. Είναι, η ειδικότητά σας την έχετε κάνει στην Πανεπιστημιακή Κλινική της Βιέννης, στην Αυστρία. Και σήμερα θα δώσετε τα φώτα σας παθήσεις πολύ εξειδικευμένες, αλλά μεν πολύ σημαντικές. Έτσι δεν είναι? Ναι. Μπορέσουμε να δώσουμε τα φώτα και να διευκρινίσουμε ορισμένα θέματα στον κόσμο, ο οποίος πολλές φορές είναι σε πλάνη. Σωστά. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για χειρουργική σιελογόνων αδένων. Θέλετε να μας εξηγήσετε καταρχήν τι ακριβώς είναι? Οι σιελογόνοι αδένες είναι μια ομάδα αδένων οι οποίοι παράγουν το σάλιο. Μπορούμε ανατομικά να τους ξεχωρίσουμε σε τρία ζευγάρια μεγάλων αδένων. Είναι οι παροτίδες, είναι οι αδένες που βρίσκονται πίσω από αυτή. Είναι οι υπογνάθιοι αδένες, βρίσκονται ακριβώς κάτω από τη γνάθο, πάλι ένα ζευγάρι, και οι υπογλώσσιοι αδένες, οι οποίοι βρίσκονται κάτω από τη γλώσσα. Είναι τα τρία μεγάλα ζευγάρια αδένων, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν εκατοντάδες διάσπαρτοι μέσα στη στοματική κοιλότητα. Στα μάγουλα, στα χείλη, στην εσωτερική πλευρά εννοώ, στα μάγουλα, στα χείλη, στην υπερώα, στον ουρανίσκο, εκεί. Είναι μικρότεροι, οι μικροί σιελογόνοι αδένες αυτοί. Μάλιστα, να αναπτύξουμε λιγάκι τι ακριβώς όγκους μπορούν να αναπτυχθούν στη συγκεκριμένη περιοχή των σιελογόνων αδένων. Οι σιελογόνοι αδένες αναπτύσσουν μία σειρά όγκων, οι οποίοι όμως οι περισσότεροι είναι καλοήθεις. Δεν είναι δηλαδή καρκίνοι, δεν κάνουν μεταστάσεις, δεν προκαλούν το θάνατο. Είναι το 80 με 85% των όγκων των σιελογόνων αδένων είναι καλοήθεις. Βέβαια υπάρχει μία διαφοροποίηση. Στις παροτίδες είναι κυρίως. Όταν πάμε στους άλλους σιελογόνους αδένες, δηλαδή αν πάμε στους υπογνάθιους, εκεί το ποσοστό καλοήθων-κακοήθων είναι 50%. 50 καλοήθεις, 50 κακοήθεις. Και στους υπογλώσσιους αναστρέφεται. Οι κακοήθεις είναι λίγο περισσότεροι. Βέβαια, όσο πηγαίνουμε από τις παροτίδες στους άλλους αδένες, τόσο πιο σπάνιοι είναι οι όγκοι. Δεν έχουμε δηλαδή συχνά όγκους στους υπογνάθιους και ακόμα λιγότερο συχνή είναι οι όγκοι στους υπογλωσσίους. Οπότε, ποιους αδένες προσβάλλουν περισσότερο, θα μπορούσαμε να πούμε, κύριε Λαγογιάννη? Ο κύριος αδένας που προσβάλλεται είναι η παροτίδα. Mm-hmm. Είναι η παροτίδα και εκεί είπαμε ότι το 80 με 85% των όγκων της παροτίδας είναι καλοήθης. Μάλιστα. Τώρα, πώς μπορούμε να αντιληφθούμε ένα τέτοιο πρόβλημα? Ποιες είναι οι διαγνωστικές εξετάσεις ή μάλλον πώς μπορεί να αντιληφθεί ο ασθενής? Η αντίληψη πάνω απ' όλα και μετά να μας εξηγήσετε πώς γίνονται και εξετάσεις για να γίνει η επιβεβαίωση της πάθησης. Βεβαίως. Το πιο συνηθισμένο, βλέπουμε και μια φωτογραφία βέβαια, είναι λίγο extreme, αλλά το πιο συνηθισμένο σημείο που οδηγεί τον ασθενή να ψάξει περί τίνος πρόκειται είναι μια διόγκωση στην περιοχή μπροστά από τα αυτή, κάτω από το αυτή, σε αυτές τις περιοχές συνήθως. Είναι μια, οι άντρες συνήθως την αντιλαμβάνονται στο ξύρισμα, δηλαδή κάποια στιγμή ενώ ξυρίζονται βλέπουν, λέει, τι είναι αυτό που πετάει. Οι γυναίκες, εντάξει, όταν μακιγιάρονται, όταν φτιάχνονται, μπορούν να ανακαλύψουν αυτή τη διόγκωση. Παρατηρούν μετά για αρκετό καιρό ότι δεν φεύγει και τότε απευθύνονται σε κάποιο γιατρό. Εδώ βλέπουμε μια extreme περίπτωση, όπου βέβαια η κυρία το παρατηρούσε για πολλά χρόνια αυτό. Είναι ένας όγκος ο οποίος όταν αφαιρέθηκε πλησίαζε τα 9 εκατοστά. Και δεν έκανε τίποτα γι' αυτό όλα αυτά τα χρόνια που τα έβλεπε? Όχι, δεν έκανε τίποτα και μάλιστα ήταν μια κυρία επώνυμη πιανίστρια. Mm-hmm. Είχε βραβευθεί σε κάποιο, δεν θέλω να πω ακριβώς ούτε ονόματα για να καταλάβουν ποια είναι, έτσι. Για να καταλάβουν ποια είναι. Ήταν κάπου βραβεύθηκε και παρουσιάστηκε, επειδή είναι πρόσωπο εδώ και βλέπω ότι ο όγκος είναι μεγάλος. Mm-hmm. Παρουσιάστηκε με αυτόν τον όγκο. Όταν λοιπόν χειρουργήθηκε, γιατί κάποια στιγμή και μετά δεν πήγαινε να χειρουργηθεί, ήταν μεγάλη. Όταν λοιπόν χειρουργήθηκε, είπε: τι κρίμα που δεν είχα έρθει προηγουμένως για να μπορούσα να παρουσιαστώ και σε αυτή τη βράβευση που μου κάνανε χειρουργημένη, να μην φαίνεται αυτό. Γιατί σίγουρα, καταρχήν και σαν γυναίκα. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά πώς έτσι και δεν το έκανε νωρίτερα. Επειδή ακριβώς αυτοί οι όγκοι δεν σκοτώνουν, mm-hmm. πολλές φορές ο κόσμος τους ξεχνάει. Για διάφορους λόγους παραπέμπει τη θεραπεία σε άλλη εποχή. Σε άλλο χρόνο. Και κάποια στιγμή το ξεχνάει. Μετά μεγαλώνουν και σου λέει για ποιο λόγο τώρα να πάω. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι λόγοι, ότι πολλές φορές μου έχουν πει ασθενείς ότι απευθύνθηκαν σε κάποιους γιατρούς, οι οποίοι τους είπανε.
είτε ότι αφού είναι καλό ήθεσαι, γιατί να το χειρουργήσεις, και άλλοι τους απέτρεψαν διότι η χειρουργική στη συγκεκριμένη περιοχή έχει μια ιδιαιτερότητα και μπορούμε να μιλήσουμε αργότερα και γι' αυτό. Μάλιστα. Τώρα, εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχει συγκεκριμένο πρόβλημα, από εκεί και πέρα ποιες είναι οι διαγνωστικές εξετάσεις που θα ακολουθήσουν? Πάντα όταν έχουμε όγκους, άσχετα αν είναι στην παροτίδα που ξέρουμε ότι οι περισσότεροι είναι καλοήθεις ή όχι, πάντα πρέπει να δώσουμε μια ταυτότητα στον όγκο. Πάντα πρέπει να κάνουμε μια εξέταση στο μικροσκόπιο, να δούμε τα κύτταρα που αποτελούν αυτόν τον όγκο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η εξέταση δεν είναι η βιοψία. Στην πραγματικότητα, απαγορεύεται η βιοψία στην παροτίδα, διότι το μόνο που μπορείς να προκαλέσεις είναι διασπορά και υποτροπές αυτών των κυττάρων, παρόλο που είναι καλοήθη. Η μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται σήμερα είναι η FNA, aspiration με λεπτή βελόνα. Παίρνουμε κύτταρα, τα εξετάζουμε στο μικροσκόπιο, από εκεί και πέρα έχουμε την ταυτότητα του όγκου. Το επόμενο βήμα μας είναι να κάνουμε μία απεικόνηση. Η πιο καλή απεικόνηση για την περιοχή είναι η μαγνητική τομογραφία, όπου βλέπουμε τις διαστάσεις του όγκου και μάλιστα μπορούμε να δούμε και σε ποια περιοχή της παροτίδας βρίσκεται, αν είναι στο επιπολής μέρος ή στο εντοβάθι, είναι πιο βαθιά. Είναι πολύ σημαντικό επίσης για την αντιμετώπιση. Εδώ βλέπουμε στην εικόνα έναν τέτοιο όγκο, είναι στην δεξιά παροτίδα, αρκετά ευμεγέθης, αυτό που βλέπετε περισσότερο σαν άσπρο. Μάλιστα. Τώρα, με ποιο τρόπο αντιμετωπίζεται η συγκεκριμένη πάθηση? Αφού, η όγκη αυτή, γιατί είναι σε μια πολύ εξειδικευμένη περιοχή. Βεβαίως. Η αντιμετώπιση αυτών των όγκων είναι χειρουργική. Είναι κλασικά χειρουργική. Και μάλιστα κάποιοι λένε ότι δεν χρειάζεται να χειρουργηθούν. Όχι, αυτοί οι όγκοι πρέπει να χειρουργούνται, μεγαλώνουν και παρά τα ποσοστά εξαλλαγής σε κακοήθεια που είναι μικρά, παρόλα αυτά αυτοί οι όγκοι πρέπει να χειρουργούνται. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα αυτής της περιοχής? Η παροτίδα είναι ένας αδένας μέσα από τον οποίο περνάει το προσωπικό νεύρο. Το προσωπικό νεύρο είναι ένα νεύρο το οποίο μας κουνά το πρόσωπο, κουνάει όλους τους μύες του προσώπου. Έχετε δει, φαντάζομαι, κάποιους... Τικ, κάποια τικ που έχουν στο πρόσωπο. Δεν είναι τα τικ, συνήθως είναι οι παραλύσεις. Αυτό που λέει ο κόσμος ψήξη, mm-hmm. που έπαθε ψήξη και στραβώνει, δεν μπορεί να κλείσει το μάτι του, στραβώνει το χείλι του, γελάει και είναι στραβό το χείλι του και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι μια παράλυση του προσωπικού νεύρου. Βέβαια, σε εκείνες τις περιπτώσεις είναι ιδιοπαθής, οφείλεται σε κάτι άλλο. Απλή αντιμετώπιση. Λοιπόν, αυτό το νεύρο λοιπόν περνάει μέσα από την παροτίδα. Το πρόβλημα λοιπόν με τη χειρουργική της παροτίδας είναι αυτό το νεύρο. Εγώ μάλιστα χαρακτηριστικά λέω ότι αν δεν υπήρχε αυτό το νεύρο στην παροτίδα, οι επεμβάσεις των όγκων της παροτίδας θα γινόντουσαν στο εξωτερικό ιατρείο οποιοδήποτε νοσοκομείου ή οποιοδήποτε ιδιωτικού ιατρείου. Αυτό λοιπόν το νεύρο θα πρέπει να το προσέξουμε, δεν θα πρέπει να το πειράξουμε, διότι αλλιώς θα έχουμε προβλήματα μετά με παρέσεις του προσώπου, των μειών του προσώπου και με δυσμορφίες. Μάλιστα. Να τονίσουμε λιγάκι, μιας και αναφερθήκατε στην ιδιαιτερότητα. Θέλετε να μας εξηγήσετε, να τονίσουμε λιγάκι τις ιδιαιτερότητες αυτές στη συγκεκριμένη περιοχή? Κυρίως είναι αυτό το νεύρο. Είναι αυτό το νεύρο. Η χειρουργική αυτών των όγκων απαιτεί λοιπόν μία υψηλή εξειδίκευση. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Απαιτεί εξειδίκευση και εμπειρία. Εάν υπάρχει εξειδίκευση και εμπειρία, τα ποσοστά παραλύσεων του προσωπικού νεύρου μετά από χειρουργικής παροτίδας είναι μηδαμινά. Είναι κάτω από 0,5%. Αυτή είναι η όλη υπόθεση. Το δεύτερο που πρέπει να προσέξουμε είναι πώς θα χειρουργήσουμε αυτόν τον όγκο, διότι θα πρέπει να τον κρατήσουμε ατόφιο, δεν πρέπει να τον σπάσουμε πουθενά. Παρά το ότι είναι καλοήθης, εάν κύτταρα πέσουν μέσα από τον όγκο γιατί σε κάποιο σημείο έσπασε ή δεν προσέξουμε, τότε θα έχουμε υποτροπές. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Ωραία, θέλετε να μας πείτε για τις υποτροπές αυτές, μετά από την αφαίρεσή τους υποτροπιάζουν? Οι όγκοι αυτοί στην πλειονότητά τους, που είναι το πλειόμορφο αδένωμα της παροτίδας, δεν υποτροπιάζουν. Υποτροπιάζουν μόνο εάν δεν γίνει σωστή χειρουργική. Και εδώ βλέπουμε άλλη μια εικόνα, όπου βλέπουμε πολλαπλές μπαλίτσες μέσα, θα μπορούσα να τις χαρακτηρίσω. Ο όγκος αυτός, όταν χειρουργήθηκε, προφανώς έσπασε, χύθηκαν κάποια κύτταρα μέσα στη μάζα της παροτίδας και μετά από μερικούς μήνες, κάποιο χρόνο μου φαίνεται, δημιουργήθηκε όλο αυτό, όλη αυτή η μάζα που βλέπετε, η οποία ήταν πολλαπλή όγκη. Αυτό τώρα απαιτεί μια
Επιπλέον, είναι μια επιπλέον ιδιαιτερότητα στη χειρουργική της παροτίδας, διότι η παροτίδα είναι ήδη χειρουργημένη, έχει αναπτύξει ήδη ουλές. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με την παρασκευή του προσεπικού νεύρου, έτσι ώστε και τον όγκο να αφαιρέσουμε πλήρως, αλλά και από την άλλη μεριά να μην προκαλέσουμε βλάβη στο προσωπικό νεύρο. Μάλιστα. Τώρα, να μας εξηγήσει λιγάκι ποιες άλλες παθήσεις στους ιελογόνους αδένες μπορούν να εμφανιστούν. Η πιο συχνή, νομίζω όλοι κάποιοι θα έχουμε κάποιο γνωστό στον κύκλο μας που έχει υποστεί, που έχει νοσήσει από τη λεγόμενη σιαλολιθίαση. Τι είναι η σιαλολιθίαση? Είναι πέτρα στον σιελογόνο αδένα. Είναι ακριβώς όπως είναι η πέτρα στα νεφρά. Είναι το ίδιο πράγμα. Δημιουργούνται, κλείνουν το αποχετευτικό σύστημα της παροτίδας ή των άλλων σιελογόνων αδένων που οδηγεί το σάλιο προς τη στοματική κοιλότητα. Οπότε το σάλιο, αντί να βγαίνει στη στοματική κοιλότητα, μαζεύεται μέσα στον αδένα και απότομα ασθενισπρίζεται. Μάλιστα. Θέλετε να μας εξηγήσει λιγάκι ποια είναι η εικόνα μιας σιελολιθίασης? Η τυπική εικόνα της σιελολιθίασης είναι η εξής. Έρχεται ο ασθενής και σου λέει: «Γιατρέ, την ώρα που έτρωγα, ξαφνικά πρίστηκα κάτω από το αυτί ή πρίστηκα κάτω από τη γνάθο μου. Έγινα διπλάσιος». Αυτό το πρίξιμο φεύγει όμως ή απλώς παραμένει και έρχεται στο ιατρείο σας? Τις περισσότερες φορές φεύγει μετά από κάποια ώρα. Γιατί? Γιατί το σάλιο βρίσκει δίωδο ανάμεσα στα τυχώματα του σωλήνα που βγάζει το σάλιο και της πέτρας που τον φράζει, οπότε σιγά σιγά αδειάζει. Αν όμως δεν συμβεί αυτό και παραμείνει, τότε μπορεί να υπάρξει η εξής κατάσταση. Αυτό να γίνει εμπίημα, να πιάσει πίον. Γιατί? Γιατί τα μικρόβια μέσα από το στόμα περνάνε ανάποδα το σωλήνα, φτάνουν στο μαζεμένο σάλιο, το επιμολύνουν και όλο αυτό το σάλιο μπορεί να γίνει πίον. Τότε η κατάσταση, τότε και δεν φεύγει και παραμένει αρκετό καιρό και μπορεί να γίνει επικίνδυνη αυτή η κατάσταση. Τώρα, οι ασθενείς που έρχονται στο ιατρείο σας θα έρθουν όταν έχουν φύγει αυτά τα συμπτώματα και παρόλα αυτά θα έρθουν, ή επειδή φύγαν τα συμπτώματα, καθησυχάσανε, δεν νιώθουν κάποιο κίνδυνο, το ξεχνάνε και δεν έρχονται καν? Η περίπτωση να του συμβεί μόνο μια φορά είναι αρκετά συχνή, οπότε το ξεχνάνε. Θα του συμβεί μετά από χρόνια, οπότε θα ξανάρθουν. Αν όμως αυτό επιμένει συμβεί μέσα στις επόμενες 2-3 μέρες για δεύτερη και τρίτη φορά κατά τη διάρκεια του φαγητού, τότε έρχονται. Κάποιοι έρχονται πρισμένοι, κάποιοι έρχονται αφού έχουν εξεπριστεί. Πάντως έρχονται, ψάχνουν μια λύση, ψάχνουν μια διάγνωση και ποια λύση μπορεί να υπάρξει. Μάλιστα. Να τονίσουμε λιγάκι την εικόνα αυτή της σιελολιθίασης και πάνω απ' όλα πώς γίνεται η διάγνωση. Κλινική διάγνωση δεν γίνεται, έτσι δεν είναι? Κλινική είναι κυρίως η διάγνωση. Α, είναι. Πράγματι, okay. Είναι κλινική κυρίως η διάγνωση και μάλιστα είναι από το ιστορικό, έτσι ακριβώς όπως σας το ανέφερα. Ο ασθενής λέει: «Γιατρέ, την ώρα που πήγα να ξεκινήσω να τρώω, πρίστηκα». Το επόμενο βέβαια βήμα είναι η κλινική εξέταση, επίσης σημαντική. Τι κάνουμε? Πιέζουμε τα σημεία των σιελογόνων αδένων και παρατηρούμε τα σημεία εξόδου του σάλιου, εάν βγάζουν σάλιο. Το πιο συνηθισμένο είναι ότι δεν βγάζουν σάλιο, ή αν βγάζουν σάλιο, το σάλιο αυτό είναι θολό ή μπορεί να περιέχει λίγο πίον κτλ. Αυτή είναι σχεδόν η επιβεβαίωση, είναι κατά 95% η διάγνωση. Μια τελική διάγνωση μπορεί να γίνει με πιο ειδικές εξετάσεις, όπως είναι η μαγνητική σιαλογραφία. Mm-hmm. Σήμερα, παλιότερα ήταν η απλή σιαλογραφία. Βάζαμε ένα καθετήρα μέσα στο σωλήνα, ρίχναμε σκιαγραφικό υγρό και βλέπαμε πού σταματά. Είναι το ίδιο ακριβώς όπως κάνουμε για τα νεφρά, για τις πέτρες των νεφρών και όλες όπου πραγματικά παρουσιάζεται λιθίαση. Σήμερα έχουμε πιο εξειδικευμένες μεθόδους, δεν χρειάζεται να το καθετηριάζουμε. Είναι η μαγνητική σιαλογραφία, όπου ακριβώς μας δείχνει πού βρίσκεται το stop, πού ακριβώς βρίσκεται αυτός ο λίθος. Βέβαια, θέλω να σας πω ότι και σε ένα μικρό ποσοστό, η διόγκωση του αδένα, η απότομη, μπορεί να μην οφείλεται σε λίθο, μπορεί να οφείλεται σε κάποια στενώσεις που μπορεί να παρουσιάζει το σωληνάκι. Από παλιότερες φλεγμονές, από οτιδήποτε, από ανατομικά μόρια τα οποία πιέζουν σε εκείνο το σημείο, γιατί η διαδρομή, κυρίως στον παροτιδικό πόρο, η διαδρομή είναι κάπως περίεργη, κάπου κάνει κάποιες ανακάμψεις και σε εκείνα τα σημεία των ανακάμψεων μπορεί να παρουσιάσει. Αυτές βέβαια δεν είναι η πλειονότητα των περιπτώσεων. Η πλειονότητα είναι οι λιθιάσεις. Είναι συχνές πόσο συχνές είναι αυτές οι παθήσεις? Σίγουρα όχι πολύ συχνές, αλλά... Όχι, δεν είναι πάρα πολύ συχνές. Δεν είναι πάρα πολύ συχνές, αλλά είναι εντυπωσιακές. Είναι εντυπωσιακές. Δηλαδή, ξαφνικά... για εσάς φυσικά, γιατί μπορεί να... Όχι, για τον ασθενή είναι εντυπωσιακή. Για τον ασθενή. Μέσα σε 10 λεπτά έχει φτιάξει δεύτερο πρόσωπο. Έχει διπλασιάσει το πρόσωπό του. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Αλλά είναι τρομακτικές. Σίγουρα δεν είναι το βλέπει σαν κάτι εντυπωσιακό. Το βιώνει φυσικά σαν κάτι δεν πάει καλά. Μπορεί υπάρχουν όμως αυτά. Όταν το πρόσωπο έτσι μεταμορφώνεται ξαφνικά, υπάρχουν παρεμφερή παθήσεις που μπορεί να τρομάξει ο άλλος. Π.χ. μπορεί να έχω πάθει ένα έφραγμα. Όχι, κάτι όχι, άλλο. Καμία σχέση. Δηλαδή καμία φορά μου διάζουν.
Το μούδιασμα είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό είναι πρίξιμο. Δηλαδή βλέπει ξαφνικά πίσω από το αυτί του να σχηματίζεται μία μάζα 2-3 εκατοστά, 4 εκατοστά μεγάλη. Ξαφνικά. Μέσα σε 5 λεπτά, σας λέω. Και απευθύνονται αμέσως, παίρνουν τηλέφωνο. Βέβαια τους καθησυχάζει αμέσως και του λες: πότε έγινε αυτό, την ώρα που έτρωγες? Μη φοβάσαι. Έλα σιγά σιγά να σε δω, αλλά μη φοβάσαι, δεν έπαθες κάτι το σοβαρό. Θα μπορούσε βέβαια πολύ πιο σπάνιο αυτό να οφείλεται σε μια απότομη αιμορραγία, αλλά είναι πολύ σπάνιο αυτό. Εμείς φανταζόμαστε φυσικά στα emergency room, στα έκτακτα, ο κύριος Λαγογιάννης να έρθει στην αίθουσα εκτάκτων, γιατί όταν κάποιος τρομάζει τόσο πολύ, σίγουρα πάει στα έκτακτα. Βεβαίως πάει στα έκτακτα και ακριβώς μπορείς να δώσεις λύση μάλιστα πολλές φορές. Mm-hmm. Διότι αρκετές φορές η πετρούλα βρίσκεται μπροστά, δηλαδή μέσα στο στόμα. Μπορείς να την ψηλαφίσεις κιόλα. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις, με μια πολύ μικρή επέμβαση, ανοίγεις λίγο περισσότερο τον πόρο, του κάνεις διάνοιξη στο στόμιό του, φεύγει αμέσως η πέτρα, οπότε ο ασθενής ανακουφίζεται. Εάν είναι σε άλλα σημεία, τότε υπάρχουν άλλες μέθοδοι. Βέβαια, σήμερα θα μπορούσα να σας πω ότι κατά 80% των περιπτώσεων οι λιθιάσεις αντιμετωπίζονται με πιο συντηρητικούς τρόπους. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν ειδικά ενδοσκόπια με τα οποία καθετηριάζεις τον πόρο, μπαίνεις μέσα και πιάνεις την πέτρα και την αφαιρείς. Είναι πιο εξειδικευμένες. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνεις μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις για να αφαιρέσεις μια πέτρα. Ωραία, πάμε να μιλήσουμε για την αντιμετώπιση. Γιατί είπατε κάποιο τρόπο αντιμετώπισης, αλλά more often, πιο συχνά, ποιος είναι ο τρόπος αντιμετώπισης σε μια τέτοια πάθηση? Εξαρτάται το σημείο. Αφού κάνουμε λοιπόν, είπαμε προηγουμένως ότι κάνουμε κάποιες διαγνωστικές εξετάσεις, κάνουμε και τη μαγνητική σιαλογραφία. Εάν διαπιστώσουμε είτε κλινικά είτε με τη μαγνητική σιαλογραφία ότι ο λίθος βρίσκεται σε κάποιο σημείο το οποίο είναι προσπελάσιμο μέσα στο στόμα, δηλαδή συνήθως είναι κάτω από τη γλώσσα ή είναι στα μάγουλα και μπορούμε να τον πιάσουμε, τότε μπορούμε να ανοίξουμε λίγο με μια μικρή τομούλα τον πόρο, να πιέσουμε και θα πεταχτεί εντυπωσιακά η πέτρα και θα μας έρθει στο χέρι που λένε. Βεβαίως. Αν είναι σε πιο... δίνετε στο χέρι, πάρτε τη γέννηση. Βεβαίως. Έτσι συνήθως συμβαίνει και είναι εντυπωσιακό. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Mm. Και δίνει και άμεση λύση δηλαδή στον ασθενή. Αν είναι όμως σε βαθύτερα σημεία σε αυτό το σωληνίσκο, σε αυτόν τον πόρο, είναι σε βαθύτερα σημεία, τότε μπορούμε με ειδικά ενδοσκόπια να μπούμε μέσα σε αυτόν τον πόρο, να τη βρούμε την πετρούλα και να μπορέσουμε να την αφαιρέσουμε. Σε άλλες περιπτώσεις, όταν βρούμε την πέτρα, μπορεί να μην μπορούμε να προχωρήσουμε με ενδοσκόπιο, αλλά μπορούμε να τη βρούμε κάτω από το δέρμα με ειδικό φωτισμό. Μπορούμε να τη βρούμε κάτω από το δέρμα, να κάνουμε μια μικρούλα τομή, ένα εκατοστό στο δέρμα και από εκεί να την αφαιρέσουμε. Τώρα υπάρχουν και περιπτώσεις όπου έχουμε λιθίαση μέσα στο σιελογόνο αδένα. Εάν αυτή δεν υποχωρεί, τότε το έσχατο μέσο είναι να αφαιρέσουμε τον σιελογόνο αδένα. Συνήθως αρκεί να αφαιρέσουμε την επιπολής μοίρα, την επιφανειακή μοίρα της παροτίδας. Ή στους υπογνάθιους σιελογόνους αδένας αφαιρούμε όλο τον αδένα όταν βρίσκεται μέσα στη μάσα του, διότι κάνουν χρόνιες ελαδενίτιδες και μπορεί να προκύψουν μετά πάλι οξύες φλεγμονές επί της χρονίας και αφαιρούνται. Στην παροτίδα βέβαια είμαστε φιδωλοί στο να αφαιρέσουμε τον αδένα. Προσπαθούμε όσο πιο συντηρητικά γίνεται. Τώρα η συγκεκριμένη αυτή επέμβαση πόση ώρα κρατάει? Το να αφαιρέσει ένα λίθο ο οποίος βρίσκεται πολύ μπροστά στο στόμιο, ούτε 5 λεπτά. 5 λεπτά. Οι παροτιδεκτομές ή η ανέβρεση του λίθου με ενδοσκόπηση και μόνο αυτές τις μεθόδους, κρατάει σίγουρα πιο πολύ ώρα. Εύχεσαι να είσαι τυχερός, διότι μπορεί να κρατήσει πάρα πολλές ώρες. Mm. Εύχεσαι να είσαι τυχερός να το βρεις γρήγορα. Γιατί είναι και καλό για τον ασθενή. Η μετέπειτα πορεία ποια είναι? Υπάρχει συντηρητική αγωγή? Ποιες είναι οι οδηγίες που δίνετε στους ασθενείς σας? Οδηγίες ιδιαίτερες δεν έχει. Εκείνο που τους παρακαλούμε είναι, επειδή υπήρχε μια στάση του σάλιου μέσα στον αδένα, τους δίνουμε κάποια αντιβίωση για να προλάβουμε κάποιες πιθανές λοιμώξεις που μπορεί να γίνουν. Αλλά εκείνο που τους λέμε είναι να τρώνε ερεθιστικές τροφές, κυρίως λεμόνι, καραμέλες λεμόνι, για να παράγουν πολύ σάλιο, ώστε ο σωλήνας να ξεπλένεται από μόνος. Είναι ένα φυσικό φαινόμενο, ένας μηχανικός καθαρισμός, τον οποίο τον επιτυχάνει ο ίδιος ο οργανισμός. Παίρνουν κάποια σιαλαγωγά μέσα, το λεμόνι είναι το πιο συνηθισμένο. Έτσι. Και εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι όταν πρίζονται απότομα, πολλοί νομίζουν ότι πρέπει να πάρουν λεμόνι. Προς Θεού, όχι. Αν πάρουν λεμόνι, τότε θα γίνουν τριπλάσιοι και θα πονάνε κιόλας. Το λεμόνι χρειάζεται μόνο όταν μπορεί και περνάει κατά κάποιον τρόπο το σάλιο, για να μπορεί να ξεπλένει το σωληνίσκο. Σίγουρα. Πιστεύουν ότι κάτι όξινο, είτε λεμόνι, είτε ξύδι, έχουμε ακούσει διάφορα φαρμακευτικά της γιαγιάς που λέμε. Ισχύει, αλλά αρκεί να μην υπάρχει κόλλημα, να μην υπάρχει το stop. Αν υπάρχει το stop και δεν περνάει καθόλου το σάλιο, είναι καταστροφή. Μάλιστα. Είναι σαν να πιέζεις μια αποχέτευση και τις ρίχνεις και εσύ και άλλα νερά πάνω, ενώ είναι βουλωμένη.
Σωστά. Πολύ, πολύ αναλυτικά μας τα λέτε και τα εξηγείτε. Τα λέω αναλυτικά για να τα καταλάβει ο κόσμος. Τα βλέπετε, τα ακούτε φυσικά και οι ασθενείς σας έχουν κάνει ίσως και αυτά τα λάθη στην πορεία το να μπορέσουν να εξολοθρεύσουν ένα τέτοιο πρόβλημα. Τώρα, ας εξαιρέσουμε τους κακοήθεις όγκους στη συγκεκριμένη περιοχή του ηλιογόνου αδένα. Ποιες άλλες παθήσεις είναι αυτές που μπορούν να αντιμετωπιστούν χειρουργικά? Θέλετε να μας πείτε, κύριε Λεγογιάννη? Βεβαίως, υπάρχει μια μεγάλη σειρά καλοήθων παθήσεων που υπάρχουν και στους ηλιογόνους αδένες και στον τράχυλο γενικότερα. Θα δούμε και μια φωτογραφία κύστης του τραχύλου. Εδώ βλέπουμε μια πολύ ωραία εικόνα βραχιακής κύστης στον τράχυλο. Βραχιακή κύστη δημιουργείται από εμβρυϊκά υπολείμματα στον τράχυλο και σιγά σιγά μαζεύει υγρό και αυτή αναπτύσσεται σιγά σιγά όπως οι όγκοι των παροτίδων, όπως λέγαμε, χωρίς να προκαλούν προβλήματα. Η διάγνωσή τους είναι κυρίως ή γιατί ο ασθενής παρατήρησε ότι σε κάποιο σημείο διωγγώνει ο τράχυλός του και δεν φεύγει, αυτό παραμένει, ή γιατί αυτές οι κύστες, επειδή περιέχουν υγρό, μπορεί να επιμολυνθούν με κάποια μικρόβια και τότε να προκύψει μια εικόνα οξίας φλεγμονής, να πριστούν πολύ απότομα με πυρετούς κτλ. Και τότε να προσέλθουν για να βρουν μια άκρη περί τίνος πρόκειται. Κάνουμε μια μαγνητική όπως αυτή την περίπτωση. Εδώ έχει συμβεί με τη συγκεκριμένο περιστατικό, όπου επιμολύνθηκε η κύστη, πρίστηκε απότομα η κυρία. Ήρθε προς εξέταση, κάναμε τη μαγνητική και βρήκαμε αυτή την ενδιαφέρουσα βραχιακή κύστη. Τώρα, άλλοι καλοήθεις όγκοι είναι όγκοι οι οποίοι μπορούν να προέρχονται από τα νεύρα, από τους μύες, όπως επίσης και διάφορες αγκιακές δυσπλασίες, είναι πιο σπάνια. Είναι λέει, αυτά που ξέρει ο κόσμος σαν εμαγγιώματα, δεν είναι όλα εμαγγιώματα, είναι φλεβικές δυσπλασίες, αγκιακές δυσπλασίες, εμαγγιώματα κτλ. Μάλιστα, να εξηγήσουμε λιγάκι και να τονίσουμε για ποιο λόγο πρέπει να αφαιρεθούν. Οι καλοήθεις όγκοι πρέπει να αφαιρούνται για δύο κυρίους λόγους. Στην περιοχή του τραχύλου και της κεφαλής. Αναπτυσσόμενοι καταλαμβάνουν κάποιο χώρο. Όπως ξέρετε, στην περιοχή του τραχύλου περνάνε πολύ σημαντικά αγκία και νεύρα, τα οποία συνδέουν το κεφάλι με το υπόλοιπο σώμα. Φανταστείτε λοιπόν στην ανάπτυξη ενός τέτοιου όγκου να αρχίζει να πιέζεται ένα σοβαρό νεύρο ή ένα σοβαρό αγκείο. Θα προκύψουν είτε νευρολογικά προβλήματα είτε αγκιακά προβλήματα. Γι' αυτό το λόγο, εφόσον δεν υπάρχει άλλος λόγος βαρύτερος που να αποτρέπει μία επέμβαση, αυτοί οι όγκοι θα πρέπει να αφαιρούνται και όχι επειδή είναι καλοήθεις να τους αφήνουμε. Μπορεί να προκύψουν προβλήματα από την πίεση που προκαλούν. Έτσι. Είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου τους αφήνουμε τους καλοήθεις όγκους χωρίς να τους χειρουργήσουμε. Είναι στις περιπτώσεις όπου δεν αναπτύσσονται και δεν προκαλούν και κανένα σύμπτωμα. Απ' την άλλη μεριά, όμως, ο ασθενής δεν είναι εύκολο να χειρουργηθεί για κάποια πάθησή του, γιατί έχει κάποιο πρόβλημα άλλο. Σίγουρα. Τώρα, η αφαίρεσή τους είναι το ίδιο? Σίγουρα, όχι, δεν είναι. Θέλετε να μας εξηγήσετε όταν αφαιρείται, ποια είναι τα στάδια? Βεβαίως. Οι κακοήθεις όγκοι απαιτούν ευρύτερη αφαίρεση. Και μάλιστα αφαιρούμε ό,τι υπάρχει γύρω-γύρω. Στους καλοήθεις όγκους δεν συμβαίνει αυτό. Προχωράμε παρασκευάζοντας τον όγκο, γύρω-γύρω από τον όγκο, χωρίς να πειράξουμε τις ανατομικές δομές που υπάρχουν δίπλα και τους αφαιρούμε. Στην κακοήθεια δεν συμβαίνει αυτό. Στην κακοήθεια, ό,τι και να υπάρχει δίπλα πρέπει να αφαιρεθεί. Ό,τι ακουμπάει ή έχει προσβληθεί από τον κακοήθη όγκο πρέπει να αφαιρεθεί. Γι' αυτό και έχουμε αναπηρίες. Στην αφαίρεση των καλοήθων όγκων δεν υπάρχουν αναπηρίες. Αν κάνεις σωστά τη δουλειά σου, δεν υπάρχουν αναπηρίες. Σε ποσοστό, τι αφαιρείται πιο πολύ καθημερινά, καλοήθεις ή κακοήθειες παθήσεις? Όχι, μάλλον θα έλεγα ότι είναι περισσότερο οι κακοήθειες. Μάλιστα. Υπάρχουν περιστατικά καλοήθων παθήσεων τα οποία πρέπει να αφαιρεθούν? Βεβαίως, και είπαμε σχεδόν όλα. Μόνο ειδικοί λόγοι που δεν επιτρέπουν το χειρουργείο σε ένα ασθενή δεν επιτρέπουν και την αφαίρεση αυτών των όγκων. Παραδείγματος χάρη, ποιες είναι αυτές οι ενδείξεις? Ένας ασθενής ο οποίος έχει μια βαριά καρδιοπάθεια, που δεν μπορεί να υποβληθεί σε μια γενική νάρκωση. Ένας ασθενής ο οποίος παίρνει αντιπηκτικά και δεν μπορεί να τα διακόψει διότι έχει πάλι κάποιο στέντ ή για κάποιον άλλο λόγο. Mm-hmm. Ένας ασθενής ο οποίος είναι σε κάποια βαριά άλλη κατάσταση. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τους αφήνουμε. Τώρα, το ποσοστό υποτροπής ποιο είναι? Και τι φοβόμαστε δηλαδή όταν γίνει μια τέτοια επέμβαση? Το ποσοστό υποτροπής εξαρτάται από το πώς θα κάνει κάποιος τη χειρουργική επέμβαση. Το συνηθισμένο πρόβλημα με τις υποτροπές είναι ότι κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης του όγκου σπάμε την κάψα του, συνήθως περιβάλλονται από μια κάψα αυτή η όγκη, και κάποια από τα κύτταρα
χύνονται μέσα στο χειρουργικό πεδίο. Αυτά μπορούν να ξαναπολαπλασιαστούν και να δημιουργήσουν νέους όγκους. Δεν σκοτώνουν τον ασθενή, έτσι να το πω απλά, όμως τον υποβάλλουν σε μια ταλαιπωρία ότι πρέπει για τους ίδιους όγκους να ξαναχειρουργηθεί και μάλιστα οι δεύτερες οι επανεπεμβάσεις είναι προβληματικές διότι έχουν σχηματιστεί ουλές. Μπορεί να μην βλέπουμε ακριβώς πώς είναι τα πράγματα. Πάντως όλα εξαρτώνται στους καλοήθεις όγκους από τον τρόπο με τον οποίο τους χειρουργείς. Θα πρέπει να έχεις μια σχετική εμπειρία. Δεν είναι κακό να πεις ότι αυτό δεν μπορώ να το χειρουργήσω. Θα το στείλω κάπου αλλού. Mm-hmm. Σίγουρα. Δεν είναι καθόλου κακό. Ο καθένας έχει την εξειδίκευσή του. Σίγουρα. Αλλά όταν εσείς είστε ειδικά γναθοπροσωπικός χειρουργός, οπότε σίγουρα οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτή την περιοχή, είστε ο ειδικός, ειδικά όταν είναι αυτές οι παθήσεις. Τώρα, τι είναι αυτό που πρέπει να προσέξει ο ασθενής όταν υποστεί ένα τέτοιο χειρουργείο? Γιατί θεωρείται ελαφρύ χειρουργείο, βαρύ χειρουργείο. Πώς το θέτετε εσείς? Εξαρτάται τον όγκο και τη θέση που βρίσκεται αυτός ο όγκος. Εάν αυτός ο όγκος βρίσκεται σε μία θέση του τραχύλου όπου ακουμπάει σε μεγάλα αγγεία στη μεγάλη φλέβα του τραχύλου ή στη μεγάλη αρτηρία του τραχύλου κτλ. Είναι ένα βαρύ χειρουργείο με την έννοια ότι πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός για να μην προκαλέσεις βλάβες σε αυτές τις ανατομικές δομές. Και αυτό σημαίνει βέβαια ότι ενώ αν ήταν σε μια άλλη περιοχή ο ασθενής θα μπορούσε να χειρουργηθεί και την ίδια μέρα να πάει σπίτι του, σε αυτές τις περιπτώσεις ίσως χρειαστεί να μείνει για παρακολούθηση μία με δύο ημέρες. Αυτό είναι ο λόγος. Αλλιώς δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όταν όμως πάει στο σπίτι του, πότε μπορεί να επανέλθει στις φυσιολογικές του δραστηριότητες? Με τους καλοήθεις όγκους δεν έχουμε πρόβλημα. Νομίζω ότι σε όχι βαριές χειρονακτικές εργασίες, μέσα σε μια εβδομάδα μπορεί να επανέλθει στην εργασία του. Στις βαριές χειρονακτικές μπορεί να επανέλθει σε δύο εβδομάδες και αυτό έχει να κάνει μόνο με την ισχύ του τραύματος, δηλαδή πόσο έχει δέσει το τραύμα. Mm-hmm. Από την προσπέλαση την οποία κάναμε. Από την τομή την οποία κάναμε. Το χειρουργείο αυτό περισσότερο το αντιμετωπίζουν γυναίκες ή άντρες με την πείρα σας, κύριε Λαγογιάννη? Είναι ανάλογα τον όγκο για τον οποίο αναφερόμαστε. Είναι διάφοροι όγκοι. Έτσι. Γενικά είμαστε στο ίδιο, πιστεύω. Σε ένα γενικό πλάνο, καλοήθων όγκων, νομίζω ότι είμαστε στο ίδιο. Πείτε μας το πιο πρόσφατο περιστατικό, γιατί το έχετε και πιο φρέσκο στο μυαλό σας. Πώς το αντιμετωπίσατε και ποιο ήταν και το αποτέλεσμα? Το πιο πρόσφατο περιστατικό θα σας αναφέρω από όγκο παροτίδας. Ήταν πριν 2 εβδομάδες. Ήταν ένας ασθενής ο οποίος εμφάνιζε όγκο και στις 2 παροτίδες. Είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία όγκων, το θυλώδες και σταδενολέμφωμα, το οποίο έχει την τάση να εμφανίζεται και στην ίδια παροτίδα σε διάφορα σημεία, αλλά να προσβάλλει και την άλλη παροτίδα. Ένας ασθενής ο οποίος είχε χειρουργηθεί πέρυσι από τη μία παροτίδα και φέτος ήρθε, λόγω της καλής του εμπειρίας, να χειρουργηθεί και από την άλλη μεριά. Χέρι άκρας υγείας, είναι στη δουλειά του, χαίρεται τη ζωή του, την οικογένειά του. Χαιρόμαστε πάνω απ' όλα που υπάρχουν πολύ θετικά αποτελέσματα, γιατί όλες οι παθήσεις, και αυτό είμαστε εδώ στην εκπομπή Face to Face, ενημερώνουμε τους ασθενείς ότι υπάρχουν ειδικότητες, υπάρχουν χειρουργικές επεμβάσεις που λύνουν άμεσα και σύντομα το πρόβλημά τους. Τώρα, υπάρχουν σίγουρα... Αυτές οι επεμβάσεις βρίσκονται σε ένα πολύ ευαίσθητο σημείο. Ευαίσθητο, το λέμε για κάποια γυναίκα, ίσως για κάποιον, για το cosmetic κομμάτι, έτσι δεν είναι? Τώρα, όταν κάποιος, και κάποια επαγγέλματα ίσως, όταν είναι στην τηλεόραση ίσως, μοντέλο, τραγουδιστές, και η εμφάνισή τους είναι σημαντική. Αν και είτε είναι το επάγγελμά τους είτε δεν είναι, η εμφάνιση όλων, λίγο πολύ ψυχολογία, είναι πολύ σημαντική πώς αντιμετωπίζεται. Εκεί υπάρχουν και άλλες επεμβάσεις που γίνονται για να αντιμετωπιστεί και το κοσμητικό κομμάτι? Εγώ θα έλεγα, αναφέρατε ότι οι γυναίκες κυρίως. Σήμερα. Βλέπουμε τους άντρες. Οι άντρες ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο για την εμφάνισή τους. Mm. Θα ήθελα να σας πω έτσι χαριτολογώντας. Προσέξτε, οι τομές ακριβώς έχετε. Το έχουμε δει και εμείς, μην ανησυχείτε. Έχετε δίκιο. Η περιοχή που χειρουργούμε είναι το πρόσωπο, είναι ο τράχυλος. Είναι μια περιοχή εμφάνιση. Mm. Είναι η εμφάνιση του ατόμου. Οι προσπελάσεις μας, προσπέλαση λέγεται η οδός μέσα από την οποία μπορούμε να αφαιρέσουμε. Να χειρουργήσουμε κάτι. Οι προσπελάσεις μας πλέον είναι τέτοιες όπου βρίσκονται ή σε σημεία τα οποία δεν φαίνονται, ή σε σημεία στα οποία έχουμε ρητίδες, ή προσπαθούμε να τις κρύψουμε, να τις κάνουμε λιγότερο εμφανείς. Όπου χειρουργούμε, όπου κάνουμε τομή στο δέρμα. Είναι καλά μελετημένα. Είναι καλά μελετημένα. Πάντα θα αφήσει ουλή. Δεν θέλουμε να λέμε ψέματα στον κόσμο. Εγώ δεν θέλω να λέω ποτέ ψέματα στον κόσμο. Mm-hmm. Πάντα μία τομή στο δέρμα αφήνει ουλή. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, αυτό που προσπαθώ και εγώ να κάνω, είναι αυτή η ουλή μετά να μην είναι
τόσο εμφανής. Να μην κάνει μπαμ. Έτσι, οι άντρες έχουν και τα γένια, μπορούν να κρυφτούν. Ναι, αλλά πρέπει να υποχρεώσουμε κάποιον να μένει αξίστος. Οι τομές μας είναι μέσα σε ρητίδες, είναι στα μαλλιά μέσα, είναι στο αυτί, ειδικά για την παροτίδα, για τη χειρουργική της παροτίδας. Κάνω την τομή μέσα από τον τράγο, περνάω μέσα και μετά ακολουθώ την τομή της. Του facelifting, αυτού που χρησιμοποιούν και η πλαστική χειρουργία facelifting. Mm-hmm. Οπότε, δύο μήνες μετά, στην ουσία δεν φαίνεται τίποτα. Πάντα προσέχουμε, είναι στη σημερινή χειρουργική, δεν είναι η χειρουργική του προηγούμενου αιώνα, μάλλον κάτω από το 1960, mm-hmm. όπου τον χειρουργό τον ενδιέφερε μόνο να χειρουργήσει την νόσο. Σήμερα ξέρουμε ότι το άτομο έχει κοινωνική ζωή, έχει επαγγελματική ζωή, αυτά παίζουν ρόλο και προσπαθούμε να είμαστε πάρα πολύ φιδωλή και στις τομές μας, mm-hmm. και στο μέγεθος της τομής, έτσι κάνουμε μικρές τομές σήμερα, αλλά και στον τρόπο που τις κάνουμε. Θεωρείται κλασική μέθοδο ή minimal invasive, ελάχιστη επεμβατικότητα χειρουργική? Για την παροτίδα μιλάτε? Μάλιστα. Θα σας πω κάτι. Στην παροτίδα δεν υπάρχει ελάχιστη επεμβατικότητα. Όχι, πάμε επιθετικά, πάμε με μεγάλη τομή. Γιατί θα κάνουμε λάθος? Είναι το προσωπικό νεύρο. Και ή δεν θα αφαιρέσουμε τον όγκο όπως πρέπει και θα κάνουμε υποτροπές, ή θα κάνουμε βλάβη στο προσωπικό νεύρο. Τι είναι προτιμότερο, μια βαθύτερη ουλή ή ένα στραβό πρόσωπο? Έτσι. Πάνω. Γιατί και το στραβό πρόσωπο είναι μια πολύ. Το στραβό πρόσωπο είναι αναπηρία. Ακριβώς. Το στραβό πρόσωπο, η παράλυση του προσωπικού νεύρου είναι αναπηρία κανονικότατη. Έτσι το θέτεται και στους ασθενείς όταν χειρουργηθούν? Βεβαίως. Μάλιστα. Πολύ σημαντικά αυτό. Τελευταίες συμβουλές που θα δίνατε για τους ασθενείς που πάσχουν από είτε καρκίνο είτε οποιαδήποτε άλλη πάθηση των συλλογών αδένων? Στους συλλογών αδένων αναφερθήκαμε κυρίως στις καλοήθεις παθήσεις. Υπάρχει και ένα ποσοστό 10% περίπου, 10 με 15% που έχουμε κακοήθειες. Στις κακοήθειες λοιπόν η αντιμετώπιση είναι η συνήθεις των κακοήθειών. Θα πρέπει όταν εμπλέκεται το νεύρο, και πώς εμπλέκεται το νεύρο, όταν δούμε προεγχειρητικά ότι έχουμε παραλύσεις. Πριν αφαιρέσουμε τον όγκο, έχει ήδη στραβώσει το χείλι ή δεν κλείνει το μάτι. Εκεί σημαίνει ότι το νεύρο έχει διηθηθεί. Σε αυτή την περίπτωση, αναγκαστικά το νεύρο πρέπει να εξαιρεθεί. Σε άλλες περιπτώσεις όγκων, όπου δεν έχουμε κλινικά σημεία, παρά το ότι είναι κακοήθεια, παρασκευάζουμε το νεύρο, έτσι το λέμε στην ιατρική διάλεκτο. Γίνεται και αυτό. Βεβαίως. Όταν δεν υπάρχουν ορισμένες παθήσεις που παρά το ότι είναι κακοήθεις, εάν δεν έχουμε κλινικά κάποια σημάδια ότι το νεύρο έχει προσβληθεί ή και κατά τη διάρκεια της επέμβασης, τότε μπορούμε να παρασκευάσουμε το νεύρο, να το διατηρήσουμε και να αφαιρέσουμε τον όγκο. Μετά, βέβαια, θα ακολουθήσει και άλλη θεραπεία. Πόσο εύκολη είναι η παρασκευή ενός νεύρου? Γιατί το νεύρο ακούγεται κάτι που δεν μπορεί να παρασκευαστεί. Μπορεί να παρασκευαστεί το νεύρο, απλώς θέλει και αυτό μια εμπειρία, μια εξειδίκευση. Μια συγκεκριμένη τεχνική. Θέλει μια συγκεκριμένη τεχνική. Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Το νεύρο είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Εάν κάνεις χειρισμούς επάνω του, χωρίς να το κόψεις, εγώ δεν λέω να το κόψεις, αν κάνεις χειρισμούς επιπλέον, το τραυματίζεις δηλαδή κατά κάποιο τρόπο, τότε σίγουρα παρά το ότι δεν το κόψεις, μεταγχειρητικά θα υπάρχουν προβλήματα, θα υπάρχουν παραλύσεις. Πρέπει να είσαι λοιπόν πάρα πολύ προσεκτικός. Θέλει εξειδίκευση, θέλει καλή γνώση της ανατομίας και υπομονή. Αυτό που συστήνω εγώ στους ασθενείς είναι όταν απευθύνεστε για την αφαίρεση ενός τέτοιου όγκου στην περιοχή της παροτίδας κυρίως, όπου έχουμε το προσωπικό νεύρο, απευθυνθείτε σε ανθρώπους που έχουν εμπειρία. Μάλιστα. Υπάρχουν αρκετοί, ευτυχώς, στην Ελλάδα, μην απευθύνεστε όπου και όπου. Απευθυνθείτε σε ανθρώπους που έχουν εμπειρία, που έχουν εξειδίκευση. Για αυτούς η επέμβαση είναι απλή, για άλλους είναι τρομακτικά δύσκολη. Είναι σίγουρα θέμα εμπειρίας. Για κάποιος θα ρωτήσει, η παρέβρεση ενός νευροχειρουργού είναι απαραίτητη? Καμία σχέση. Όχι. Δεν έχει καμία σχέση ο νευροχειρουργός. Η εμπειρία με αυτό δική σας είναι στη συγκεκριμένη περιοχή. Οπότε Βεβαίως. Ο γνάθοπροσωπικός χειρουργός είναι αυτός που χειρουργεί συγκεκριμένη. Και άλλες ειδικότητες μπορούν να χειρουργήσουν την παροτίδα. Μίλησα για γιατρούς οι οποίοι έχουν εξειδικευθεί, γνωρίζουν την περιοχή, έχουν αρκετή εμπειρία και μπορούν να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Μπορεί να είναι ένας γενικός χειρουργός. Μπορεί να είναι ένας πλαστικός χειρουργός. Μπορεί να είναι ένας λαρυγκολόγος. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Αρκεί να ξέρει καλά τη δουλειά του. Η περιοχή αυτή του προσώπου είναι μια περιοχή όπου εμπλέκονται πολλές ειδικότητες. Δεν είναι προνόμιο κάποιου μόνο. Εμπλέκονται πάρα πολλές ειδικότητες. Το θέμα είναι να γνωρίζεις για τη δουλειά σου, για την ειδικότητά σου, την περιοχή την οποία χειρουργείς. Να έχεις μια εμπειρία και να κάνεις καλά τη δουλειά σου. Από εκεί και πέρα και το αποτέλεσμα θα είναι
αυτό που αναμένουμε. Σωστά, μα γι' αυτό είμαστε κι εμείς εδώ στην εκπομπή face to face, γιατί πλέον ο θεατής ή ο ασθενής είναι ένας ενημερωμένος ασθενής. Δεν είναι όπως ήταν παλιότερα τα πράγματα, που απλώς πήρανε word of mouth, θα πάμε εκεί, θα πάμε εκεί, και εκείνος κάνει και εκείνο. Τώρα πλέον διαβάζουν στο ίντερνετ, ρωτάνε, ενημερώνονται και πολύ περισσότερο και βλέπουν φυσικά, θέλουμε να πιστεύουμε, και τις εκπομπές μας εδώ στο face to face. Οπότε ενημερώνεται. Ο ενημερωμένος ασθενής είναι ο πιο καλύτερος. Είναι ο καλύτερος ασθενής, όπως ακριβώς. Και φυσικά ο εξειδικευμένος χειρουργός είναι και εκείνος ο καλύτερος. Έτσι δεν είναι, κύριε Λαγογιάννη? Σίγουρα, σίγουρα. Για το αποτέλεσμα, σίγουρα. Ακριβώς. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και πάλι μαζί σας. Face to face, συνεχίζουμε με τον γιατρό μας, γνάθοπροσωπικός χειρουργός, τον κύριο Λαγογιάννη. Γιώργος Λαγογιάννης, λοιπόν, εξειδίκευση έχετε κάνει στην Πανεπιστημιακή Κλινική της Βιέννης. Το τονίζουμε αυτό, γιατί είναι μια εξειδίκευση, εξειδικευμένη εξειδίκευση, και σίγουρα κάτι σας προσέλκυσε να κάνετε μια τέτοια ειδικότητα. Τι ήταν αυτό? Αυτό που έβλεπα σε αυτή την ειδικότητα ήταν η πολλαπλότητα, το μεγάλο φάσμα επεμβάσεων που έχει. Mm-hmm. Είναι, θα μπορούσα να πω, μια τεράστια ειδικότητα. Ασχολείται με την αισθητική, με την ογκολογία, με την τραυματιολογία, με τα πάντα. Και σε μια περιοχή η οποία είναι εμφανής, είναι μια περιοχή που τη βλέπει ο καθένας, το πρόσωπο και τον τράχυλο, απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και είναι πάρα πολύ αρκετά δύσκολη στη χειρουργική της. Έχει δύσκολη ανατομία, δύσκολες προσπελάσεις, είναι μια δύσκολη. Αυτό με όθησε να κάνω αυτή την πρόκληση, λοιπόν, σε κάτι πάρα πολύ δύσκολο, που μένει εσείς με τα χέρια σας και την τεχνική σας και την εμπειρία σας, έχετε κάνει πολύ εύκολα τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι είναι η εμπειρία, η καθημερινή πρακτική σε οδηγεί τελικά σε αυτό το αποτέλεσμα. Και η προσοχή, βέβαια. Σίγουρα. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό ότι σας αρέσει κάτι τέτοιο, γιατί όταν σε κάποιον χειρουργό αρέσει αυτό που κάνει, ή οποιοδήποτε επάγγελμα είναι αυτό, μπορεί να επιδώσει στο τελειό και μέγιστο βαθμό. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για... Μιλήσαμε για κακοήθειες στο Σιελογόνο Αδένα, παθήσεις κακοήθειας. Θέλετε να μας πείτε, όταν αφαιρείτε το προσωπικό νεύρο, γιατί θέσατε ότι είναι πολύ σημαντικό το συγκεκριμένο νεύρο, τι γίνεται εκεί, θέλετε να μας εξηγήσετε? Υπάρχουν περιπτώσεις κακοήθειών όπου το νεύρο ήδη έχει προσληθεί και θα πρέπει να το αφαιρέσουμε. Είναι μια πολύ σοβαρή αναπηρία, όπως αναφέραμε. Ο ασθενής συνήθως απομακρύνεται, φεύγει από το κοινωνικό του περιβάλλον, δεν θέλει να παρουσιάζει, διότι όλοι τον κοιτάνε περίεργα, δεν μπορεί να προσαρμοστεί, απομονώνεται, δημιουργούνται ψυχολογικά προβλήματα. Εκτός όμως αυτών των προβλημάτων, έχουμε και τυπικά προβλήματα. Δεν κλείνει το μάτι, παθαίνει συνέχεια μολύνσεις ο κερατοειδής, παθαίνει κερατίτιδες, τρέχει το σάλιο του από το στόμα, δεν μπορεί να φάει εύκολα, δεν μπορεί να μασίσει, διότι η παριά δεν λειτουργεί κανονικά για να οθήσει. Είναι λοιπόν μια σοβαρή αναπηρία, δεν είναι απλό πράγμα. Πολλοί κόσμος λέει, εντάξει, το θεωρεί όπως είναι η ψήξη. Μέσα σε 10 μέρες μπορεί να έχει φύγει. Αλλά για φανταστείτε όμως αυτούς που το έχουν μονίμως το πρόβλημα για όλη τους τη ζωή. Σε αυτές τις περιπτώσεις κάτι λοιπόν πρέπει να γίνει. Σήμερα μπορούμε με διάφορες τεχνικές μικροχειρουργικής να αποκαταστήσουμε αυτό το νεύρο. Συνδέοντας τα τμήματα που κόψαμε με μοσχεύματα. Γεφυρώνοντας τα τμήματα που κόψαμε με μοσχεύματα από διάφορα άλλα νεύρα. Συνήθως που μπορούμε να βάλουμε από το πόδι, νεύρα τα οποία είναι αισθητικά και τα οποία δεν ενοχλούν πάρα πολύ με την αφαίρεσή τους, χρησιμοποιούμενα δηλαδή σαν μοσχεύματα. Μπορούμε λοιπόν με ειδικές μικροχειρουργικές τεχνικές να συνδέσουμε και να μπορέσουμε να ξαναδώσουμε κίνηση στο πρόσωπο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκτός όμως από τις τεχνικές τις μικροχειρουργικές με μεταμοσχεύσεις τμήματων νεύρων, υπάρχουν και άλλες μέθοδοι, παλιότερα ανεπτυγμένες, ασχολούνται κυρίως πλαστικοί, ασχολούμαστε και εμείς όσοι γνωρίζουμε αυτό το θέμα, μεταφέροντας κάποιους μύες που βρίσκονται στην περιοχή και συνδέοντάς τους με άλλους μύες της περιοχής, ώστε να τραβάνε. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να συνδέσουμε από τον κροταφίτη με ένας μύς πλατής, ο οποίος βρίσκεται εδώ στο πλάι του κεφαλιού, μπορούμε να τον κόψουμε, ας πούμε, σε κομμάτια, να τον μεταφέρουμε και να τον συνδέσουμε με τη γωνία του στόματος, με το μάγουλο, ώστε να τραβάνε, να έλκουνε λίγο και να μην έχουμε αυτές τις δυσμορφίες που παρατηρούνται από την μη κίνηση εκείνης της περιοχής. Μπορούμε, ας πούμε, το βλέφαρο να εμφυτέψουμε ένα βαρύδι από χρυσό, αφού κάνουμε ειδικά μια μέτρηση, ώστε την ώρα που κλείνει
που πάει να κοιμηθεί ο ασθενής, το μάτι του να κλείνει. Γιατί το πρόβλημα με το προσωπικό νεύρο είναι στο κλείσιμο του ματιού και όχι στο άνοιγμα. Το άνοιγμα του ματιού, του βλεφάρου, συγγνώμη. Το άνοιγμα του βλεφάρου. Όχι, είναι από άλλο νεύρο. Α. Δεν είναι από το προσωπικό νεύρο. Το προσωπικό νεύρο μετέχει στο κλείσιμο του ματιού. Μπορούμε να βάλουμε ένα βαράκι, οπότε την ώρα που κοιμάται, με το βαράκι κλείνει το βλέφαρο. Ή μεταφέροντας μύες σε άλλα σημεία, ώστε να τραβάνε το πρόσωπο και να μπορέσουμε έτσι να έχουμε ένα αισθητικό αποτέλεσμα αποδεκτό για τον ασθενή. Γιατί πραγματικά είναι μια αναπηρία που απομονώνει τους ασθενείς. Τους κάνει και αποσύρονται από το περιβάλλον τους. Τελικά, ποιο είναι πιο χρήσιμο, να ανοίγεις το μάτι ή να μπορείς να το κλείσεις? Και τα δύο, νομίζω. Ακριβώς. Γιατί... και ανοιχτό μάτι πρέπει να είσαι, αλλά πρέπει να ξεκουράζει για να το κλείσεις. Αυτό μόλις σκεφτόμασταν ότι. Και το είναι εξίσου σημαντικό να μπορείς να ανοίξεις το μάτι για να μπορείς να λειτουργήσεις την καθημερινότητά σου. Βεβαίως. Αλλά εξίσου σημαντικό να μπορείς να το κλείσεις για να μπορείς να ξεκουραστείς. Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Ένα πολύ σημαντικό με το κλείσιμο του ματιού είναι το αντανακλαστικό του κερατοειδούς, το λεγόμενο. Mm-hmm. Και αυτό πρέπει να προσέχουν όσοι έχουν παραλύσεις του προσωπικού νεύρου. Είναι όταν δεχθεί ερέθισμα ο κερατοειδής του ματιού, τότε αυτόματα μέσω αντανακλαστικού κλείνει το βλέφαρο. Το βλέφαρο, το κλείσιμο του βλεφάρου γίνεται μέσω του προσωπικού νεύρου. Από τη στιγμή που λοιπόν δεν λειτουργεί το προσωπικό νεύρο γιατί έχει κοπεί, τότε αυτό το αντανακλαστικό καταργείται. Άρα αυτός ο ασθενής είναι ευάλωτος σε σκόνη, σε μικροσωματίδια τα οποία μπορούν να περάσουν ή μπορεί να περάσει δίπλα κάπου, να είναι σε ένα δέντρο, να περάσει, να χτυπήσει ένα κλαδί. Ενώ σε ένα φυσιολογικό άνθρωπο αυτόματα κλείνει το βλέφαρο για να μην τραυματιστεί το μάτι, αυτό δεν γίνεται. Mm-hmm. Σας λέω, είναι μια πολύ σοβαρή αναπηρία. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε με το προσωπικό νεύρο πάρα πολύ προσεκτικοί και στις καλοήθεις παθήσεις, έτσι να το διατηρούμε και να μην το βλάπτουμε, αλλά και στις κακοήθεις, όπου μπορεί να διατηρηθεί, να διατηρείται, και αν δεν μπορεί να διατηρηθεί, με διάφορες άλλες μεθόδους ανακατασκευής, να το αποκαθιστούμε, να αποκαθιστούμε τη λειτουργία του. Μάλιστα. Έτσι όπως το θέσατε, μπορεί να είναι και μια περιοχή, όπως είπατε, η συγκεκριμένη πάθηση ενός οφθαλμοχειρουργού. Πού σταματάνε τα σύνορα του γνάθοπροσωπικού χειρουργού και πού ξεκινάνε ενός άλλου χειρουργού, παραδείγματος χάρη οτορυνολαρυγγολόγου, οφθαλμίατρου χειρουργού και σίγουρα νευροχειρουργού, όλα αυτά. Παγκοσμίως τα σύνορα δεν είναι ακριβή. Mm-hmm. Υπάρχουν περιοχές όπου αλληλοεπικαλύπτονται. Μου είπατε για τους οφθαλμιάτρους. Σαφώς ο γνάθοχειρουργός δεν έχει καμία μα καμία σχέση με τη χειρουργική του βολβού, του οφθαλμού. Όμως μπορεί να παρέμφει στον κόγχο, δηλαδή την κοιλότητα του κρανίου η οποία περιέχει το βολβό, περιέχει το μάτι. Mm-hmm. Σε κατάγματα, σε όγκους, σε διάφορες παθήσεις, σε ξένα σώματα που μπορούν να μπουν εκεί. Όμως επουδενή ξέρει να χειρουργεί το βολβό του οφθαλμού. Όπως επίσης και με τη λαρυγκολογία. Σαφώς υπάρχουν αλληλοεπικαλυπτόμενα πεδία και οι λαρυγκολόγοι χειρουργούν παθήσεις μες στο στόμα, αλλά και οι γνάθοχειρουργοί χειρουργούν παθήσεις στον τράχυλο ή που επεκτείνονται στον στοματοφάριγγα ή πιο πίσω στον υποφάριγγα, αν είναι λίγο πιο εξειδικευμένοι. Περιοχές όπου παραδοσιακά ανήκουν στους λαρυγκολόγους. Το θέμα είναι όταν κάνεις κάτι χειρουργικά, όταν κάνεις μία πράξη, θα πρέπει να είσαι υπεύθυνος για αυτή την πράξη σου, θα πρέπει να γνωρίζεις και θα πρέπει στο κάτω-κάτω, και αν συμβεί κάτι, να αναλάβεις και την ευθύνη αυτού που συνέβη και να το διορθώσεις. Αυτή είναι η αντίληψή μου για το θέμα των ειδικοτήτων και για τις αλληλοεπικαλύψεις. Mm-hmm. Πρέπει ό,τι αναλαμβάνεις να ξέρεις να το κάνεις. Από εκεί και πέρα, τα σύνορα σίγουρα αλληλοεπικαλύπτονται. Και αυτό είναι ένα παγκόσμιο θέμα. Έτσι. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Έτσι, πάντου υπάρχει. Τώρα, πήρε μας τελευταία ένα περιστατικό που είχατε, που πρόσβολε τη συγκεκριμένη περιοχή των συλλογών Αγδένων, αν ήταν κακοήθεια είτε καλοήθεις όγκος. Και πώς αντιμετωπίσατε? Και το αποτέλεσμα φυσικά. Η αντιμετώπιση είναι κλασική και σε καλοειδείς όγκους. Δηλαδή αφαιρείς τον όγκο με πολύ προσοχή και διατήρηση του νεύρου. Σε κακοήθη όγκο, ευτυχώς τελευταία δεν είχα περίπτωση όπου να είχε προσβληθεί το προσωπικό νεύρο. Οπότε είχα την ευτυχία να δω τον ασθενή μετά το χειρουργείο απαλλαγμένο από την όση του, αλλά ταυτόχρονα και να λειτουργεί το πρόσωπό του. Τι συμβουλές θα δίνετε στους τηλεθεατές, στους ασθενείς συγκεκριμένα, που προσβάλλονται από κάποια τέτοια πάθηση όγκου? Η συμβουλή είναι πάντα μία. Να απευθύνονται πάντα στους κατάλληλους ανθρώπους. Να απευθύνονται πάντα στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν εξειδίκευση και εμπειρία. Όταν αφορά ειδικά κακοήθειες, θα πρέπει να επαναλάβω ότι οι αποφάσεις παίρνονται πάντα από ένα συμβούλιο, από ένα ογκολογικό συμβούλιο. Δεν είναι απόφαση ενός ανθρώπου. Θα πρέπει ο χειρουργός
άσχετα αν εκείνη την ώρα δεν μπορεί να γίνει ογκολογικό, να συμβουλεύεται πάντα και άλλες ειδικότητες. Τις περισσότερες φορές η ογκολογία της περιοχής του εισκεφαλής και του τραχύλου απαιτεί πολυσύνθετες θεραπείες και σύνθετες θεραπείες. Ακτινοβολίες, φάρμακα, χειρουργικές πράξεις και άλλα. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να προσέχουν οι άρρωστοι, να απευθύνονται στους κατάλληλους, διότι αυτοί ξέρουν ακριβώς πώς θα λύσουν το πρόβλημα, με ποιο τρόπο και πώς θα έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Οπότε να πούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και το νοσοκομείο να είναι μια μονάδα η οποία υποστηρίζει τέτοιου είδους επεμβάσεις και φυσικά και μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι να μπορούν να χειριστούν κάτι τόσο σοβαρό. Σαφώς και θα ήταν καλύτερο όλα αυτά που σας ανέφερα, όλες αυτές οι ειδικότητες των γιατρών να βρίσκονται στον ίδιο χώρο, παρά να ψάξεις να τους βρεις σε διάφορα νοσοκομεία. Άρα λοιπόν ένα νοσοκομείο το οποίο έχει τις περισσότερες ειδικότητες και είναι και τεχνολογικά εξοπλισμένο, νομίζω ότι είναι η βάση για να μπορέσει να γίνει μια σωστή θεραπεία. Σωστά. Να σε ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο, κύριε Λαγογιάννη, που ήρθατε στην εκπομπή Face to Face και μας δώσατε τα φώτα σας και φυσικά τις λύσεις πάνω απ' όλα σε τέτοιου είδους σοβαρές παθήσεις. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω για τη δυνατότητα μου δίνετε να εξηγήσω. Ευχαριστούμε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε πιστά εδώ στο Face to Face. Πάμε να δούμε και ένα πολύ σημαντικό βίντεο. Γεια σας από εμάς. Face to Face. Σήμερα καλεσμένη έχουμε την πολυτάλαντη ηθοποιό, τραγουδίστρια, σχεδιάστρια Μαθίλδη Μαγκύρα. Τι κάνεις, Μαθίλδη? Καλά είμαι εσείς. Ευχαριστούμε που ήρθατε στην εκπομπή Face to Face. Ευχαριστώ. Έχουμε που να μιλήσουμε σήμερα για την εμπειρία σας για την κρυσταλλοθεραπεία. Θέλετε να μας πείτε πώς αισθανθήκατε? Να πω ότι η πρώτη μου εμπειρία ήταν στη Νέα Υόρκη. Mm-hmm. Είχα γνωρίσει έναν Μεξικάνο ο οποίος είχε αυτό το crystal bed. Και έκανα μόνο μία συνεδρία. Είχα αισθανθεί πάρα πολύ ωραία, θυμάμαι. Και όταν έμαθα ότι αυτό υπάρχει εδώ στην Ελλάδα, ξετρελάθηκα. Ξετρελάθηκα γιατί είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην το γνωρίζει ο κόσμος, αλλά καλό είναι να το μάθει. Γιατί καταρχάς, πρακτικά μπαίνει σε έναν πολύ ωραίο ήρεμο χώρο, ακούς μια πολύ ωραία χαλαρωτική μουσική, είσαι στα λευκά, χαλαρώνεις. Εμένα με πήρε ο ύπνος όσες φορές έχω κάνει. Αισθανόμουν σε κάποια σημεία του σώματός μου κάτι έντονο και δυνατό να συμβαίνει, το οποίο ήταν ευχάριστο το δυνατό αυτό που συνέβαινε. Δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν... αισθανόμουν στο στομάχι που... Συνήθως το στομάχι με χτυπάει όταν αγχώνομαι, γιατί έχω άγχος. Εσείς με το πρόγραμμά σας σίγουρα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, γιατί και διαφορές ώρες όταν ταξιδεύετε σε διάφορες χώρες και φυσικά και το στρες, η διατροφή, δεν τρώτε σωστά, οπότε παθήσεις πάρα πολλές χτυπάνε διάφορα σημεία του μεσημβρινού. Και η ενέργεια που χρειάζεται για αυτό που κάνουμε. Δηλαδή, βγάζουμε πολλή ενέργεια σε μία παράσταση. Σωστά. Οπότε χρειαζόμαστε να γεμίζουμε με ενέργεια και το... Να αισθανόσαστε ευεξία και το... ηρεμία πάνω απ' όλα. Η κρυσταλλοθεραπεία βοήθησε πάρα πολύ και τον ύπνο μου. Mm-hmm. Είναι βαθύτερος, είναι ποιοτικότερος, ξυπνάω πολύ πιο εύκολα και σκυνηθώ λιγότερες ώρες. Αλλά νιώθω ότι χόρτασα. Σωστά. Ύπνο. Να πούμε όμως από πού προέρχεται, κυρία Μαγκύρα, γιατί είναι πολύ σημαντικό να πούμε. Το Crystal Bed προέρχεται από το Casa do Dominicio της Αμπατζιάννης Βραζιλίας. Ο μεγάλος θεραπευτής της Βραζιλίας είναι ο John of God. Εδώ τον βλέπουμε την Oprah Winfrey, η οποία του έχει πάρει και συνέντευξη. Ο John of God φυσικά χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους θεραπείας και ένας από αυτούς είναι και η κρυσταλλοθεραπεία. Από τι αποτελείται? Στην ουσία ήταν ένας μεγάλος κρύσταλλος που χωρίστηκε σε 7 κομμάτια. Αυτή η κρύσταλλη κουάρτς εξαιρετικής ποιότητας από τη σπηλιά κοντά στην Αμπατζιάννη της Βραζιλίας, οι οποίοι συνεχίζουν να δρούν ως μία ενιαία μονάδα. Μέσα από το φως όμως που διαθλάται, μέσα από ειδικά χρωματικά φίλτρα, πέφτουν επάνω στο θεραπευόμενο που βρίσκεται ξαπλωμένος από κάτω. Και γίνεται φυσικά η θεραπεία. Τώρα, τι συνδυάζει το Crystal Bed? Δεν είναι ένα απλό εργαλείο, είναι ένα πολυεργαλείο. Γιατί συνδυάζει φωτοθεραπεία, καθώς διαθλάται σε δέσμες φωτός μέσα από κρυστάλλους, οι οποίοι συνδυάζουν τη χρωματοθεραπεία. Και επειδή υπάρχουν ειδικά χρωματικά φίλτρα που αφήνουν το φως να περνάει μέσα από αυτούς, μετά έχουμε την κρυσταλλοθεραπεία. Άρα έχουμε μια ολιστική εξισορρόπηση σε όλα τα επίπεδα που μας δίνει το Crystal Bed. Και μάλιστα τα αποτελέσματα γίνονται αισθητά μετά από μόλις λίγα λεπτά.
Και έτσι ίδρα, λοιπόν, το Crystal Bed. Έτσι αισθανθήκατε κι εσείς η χρωματοθεραπεία και όπως σας είπα, ήταν εξαπλωμένη και ήρεμη. Έκανε τη δουλειά που χρειάζεται στους μεσημβρινούς. Σωστά. Επειδή πιστεύω ότι όλα είναι ενέργεια και όλα για την ενέργεια γίνονται. Πιστεύω ότι αναζωογονείσαι με την κρυσταλλοθεραπεία. Γεμίζεις ενέργεια, νιώθεις πολύ καλύτερα και σκέφτεσαι και καλύτερα. Σωστά. Και όταν σκέφτεσαι για καλύτερα, αυτό δημιουργεί, δηλαδή, όταν έχεις καλύτερες σκέψεις, έχεις καλύτερα συναισθήματα, έχεις καλύτερη ενέργεια, είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο που πρέπει να το θέλει. Πρέπει να το κάνεις για τον οργανισμό σου πάνω απ' όλα και επειδή το χρειάζεσαι. Τώρα, να πούμε και πώς δρά το Crystal Bed, γιατί έτσι θα καταλάβουμε λίγο και αυτό που είπατε, γιατί έχει σχέση και με την αντιγύρανση. Το φως που διαθλάται μέσα από τους κρυστάλλους μεταδίδει στο θεραπευόμενο τις συχνότητες των κρυστάλλων. Οι κρύσταλλοι όμως είναι μία πέτρα, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός. Οπότε οι κρύσταλλοι ζουν τη δική τους πραγματικότητα σε σχέση με τον χρόνο, που έχουν εντελώς διαφορετική σχέση με τον χρόνο από ότι εμείς οι άνθρωποι. Οπότε έτσι, όπως είπατε κι εσείς, είναι ένας τρόπος επίδραση πάνω στο θέμα της αντιγύρανσης. Οι συχνότητες αυτές συντονίζουν τη δομή του νερού μέσα από τα κύτταρά μας, που σημαίνει ότι οποιαδήποτε πληροφορία για ασθένεια διαγράφεται σε κυταρικό επίπεδο και όσο προχωράνε οι συνεδρίες, τα αποτελέσματα μονιμοποιούνται. Σημαντικό αυτό. Οπότε, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Η εξισορρόπηση όλων των ενδοκρινών αδένων, οι κρύσταλλοι μπαίνουν πάνω στα τσάκρα μας, εξισορρόπηση παραγωγής και διαχείρισης ορμονών, βελτίωση λειτουργίας και συνεργασίας όλων των συστημάτων του οργανισμού. Γραμματικά να πούμε ότι οι κρύσταλλοι αυτοί μπαίνουν μέσα στα τσάκρα, δημιουργούν ηρεμία του νευρικού συστήματος, πλήρη ανανέωση του οργανισμού μόνο με μία συνεδρία. Χαλαρώνουμε λοιπόν πάρα πολύ, με πολύ ποιοτικό ύπνο, όπως είπατε και εσείς, κυρία Μαγκύρα, γιατί βελτιώνει την πίεση της καρδιάς, την πίεση της λειτουργίας του πεπτικού συστήματος, βελτίωση του ανοσιοποιητικού. Οπότε το Crystal Bed επιδρά σε όλους τους τομείς και όλα τα επίπεδα. Και το νευρικό σύστημα και λόγω του DNA μας. Και ο εγκεφαλικός φλοιός του εγκεφαλικού συστήματος δημιουργεί βαθιά χαλάρωση στο νευρικό σύστημα. Έτσι κι εσείς κοιμόσαστε πιο εύκολα, πιο χαλαρά και πάνω απ' όλα πιο βαθιά και δημιουργεί ευεξία στο νευρικό σύστημα. Γιατί έτσι είσαστε και happy. Και θέλω να πιστεύω ότι συνεδρία με τη συνεδρία θα με φτάσει στο στόχο μου. Ακριβώς. Ο στόχος μου είναι η απόλυτη συνειδητοποίηση. Σωστά. Η αυτογνωσία. Λοιπόν, κλείνοντας, ευχαριστούμε που μας ενημερώσατε για το Crystal Bed. Όπως είπαμε, η εξισορρόπηση του συμπατικού και του παρασυμπατικού, τα όνειρά μας γίνονται πολύ πιο έντονα και βελτιώνει και τη μνήμη. Θυμόμαστε τα όνειρά μας, επίσης ξυπνάμε πάρα πολύ πιο εύκολα και πάρα πολύ υγιέστατα. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσετε στην εκπομπή Face to Face. Γεια σας από εμάς.